Κύριε Μοσχόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Να είστε καλά. Κύριε Μοσχόπουλε, αυτή τη στιγμή είστε στον αέρα γιατί συζητάμε για ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει και την κοινότητα Πολυστήλου αλλά και την κοινότητα της Λιδίας εδώ και 2 χρόνια. Και μιλάμε για την λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Πολυστήλου και της Λιδίας, η οποία είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση μάλιστα λέει ότι τυπικά δεν λειτουργούν τα σχολεία αυτά. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο Πολύστηλο και στη Λιδία? Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Μετά την περσινή εμπειρία, που θυμάστε ήταν μια κατάσταση συσσαγωγικά τραγική, έτσι. Ναι. Μετά την περσινή εμπειρία, εμείς φροντίσαμε από την αρχή του καλοκαιριού να ξέρουμε, να ενημερωθούμε από νωρίς, τέλος πάντων, τι θα γίνει φέτος. Γιατί το λέω? Γιατί ενώ η περσινή απόφαση στα στοιχεία που στηρίχθηκε έπρεπε κανονικά ούτε καν να συζητάμε φέτος, παράδειγμα, ας πούμε, το Πολύστηλο έμεινε ανοιχτό μέχρι να ολοκληρωθεί το Δημοτικό Σχολείο του Αμυγδαλεώνα, το οποίο ξεκίνησε και χτίζεται και 99% θα είναι τελειωμένο μέσα στη σεζόν 12-13, έτσι, αλλά θα λειτουργήσει από την επόμενη. Η απόφαση που βγήκε όμως από το Υπουργείο πέρυσι, έτσι όπως συντάχθηκε, έγραφε απλά για 1 χρόνο αναστολή, παρόλο που η αιτιολογία, σας είπα ποια ήταν, έτσι, να χτιστεί το σχολείο του Αμυγδαλεώνα. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η μικρή αμφιβολία, δεν πήγαμε βέβαια σαν γονείς, το λέω έτσι, πριν από 1,5 μήνα ήρθαμε σε επαφή με τον αντιδήμαρχο τον Παπαδόπουλο της Κρινίδης και με τον δημοτικό σύμβουλο του Συγκυρίδη, κλείσανε ραντεβού και πήγαν στο γραφείο του κ. Παναγιωτόπουλου. Ήταν ένας από τους βουλευτές, αν θυμάστε, προτεργάτες για την περσινή κίνηση, έτσι, ναι, μαζί με τον κύριο Μινίδη. Ήρθαν λοιπόν σε επαφή μαζί του πριν από 1,5 μήνα και ρωτήσαμε τι θα γίνει φέτος. Η απάντηση και η διαβεβαίωση από τον κύριο Παναγιωτόπουλο είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Θα πάρουν για 1 χρόνο ακόμα αναστολή τα 2 σχολεία. Το σκεπτικό και η λογική της καινούργιας κυβέρνησης είναι να μην αλλάξει τίποτα στις αποφάσεις που είχε πάρει, ας πούμε, το περσινό Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Και σε εισαγωγικά, όταν μας ενημέρωσαν τα παιδιά, είπαμε εντάξει, τελείωσε, είναι τελειωμένο. Γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε, έτσι. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε να ξανασχοληθούμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Με αφορμή κάποια δημοσιεύματα, με αφορμή κάποιες κινήσεις από το σχολείο, από τον διευθυντή των Φιλίππων, εντάξει, λίγο ράδιο Αρβίλα και λίγο κάποια στιγμή που βγήκαν κάποια δημοσιεύματα και σε τοπικές εφημερίδες ότι τα σχολεία είναι κλειστά. Βέβαια το θέμα είναι ότι στο τελευταίο αυτό διάστημα που σας λέω, που πλέον ξεκινήσαμε να ξαναενημερωθούμε συσσαγωγικά, δεν μπορούμε να βρούμε κανένα. Ούτε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ούτε κάποιον στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί έχουμε τα τηλέφωνα από τις περσινές συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και με τον γραμματέα και με τις γραμματείς που είναι μέσα. Σας μιλάω ειλικρινά, έχει μια εβδομάδα, δεν σηκώνει κανένας τηλέφωνα. Ούτε καν τύπης μια ένας γραμματέας, οποιοδήποτε τέλος πάντων, να δούμε αν λειτουργεί το συγκεκριμένο κτίριο ή όχι. Που μπορεί να έχει κλείσει κιόλας, δεν ξέρω, έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή το ισχύον καθεστώς ποιο είναι, ότι... Το ισχύον καθεστώς βάσει της περσινής αποφάσεως είναι ότι πάμε στο ΦΕΚ, όχι αυτό με την αναστολή των σχολείων, στο ΦΕΚ με το οποίο η Λιδία πάει στις Κρινίδες και εμείς στους Φιλίππους. Γιατί σας είπα, η περσινή απόφαση, και εδώ ήταν, ας πούμε, λίγο το που μας έκανε λίγο να ανησυχούμε και φροντίσαμε στις αρχές του καλοκαιριού να ρωτήσουμε. Ενώ, ας πούμε, εμάς σαν Πολύστηλο μας είπαν, είναι λογικό αυτό που λέτε για τους Φιλίππους, έτσι είπαμε, το ψιλοωρινό, την επικινδυνότητα, να μην τα ξαναναφέρουμε όλο το φάκελο, εσείς θα πάρετε αναστολή μέχρι να γίνει το σχολείο που είναι δίπλα στα πόδια σας, ο Αμυγδαλεώνας. Αλλά δεν γράφτηκε έτσι η απόφαση, η απόφαση γράφτηκε ότι παίρνει αναστολή για 1 χρόνο. Άρα βάσει αυτής της αποφάσεως, θεωρητικά μετά τη λήξη της, ισχύει το προηγούμενο, ότι πρέπει να πάμε στους Φιλίππους. Αλλά εδώ τώρα εμείς αναρωτιόμαστε. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί μπορεί να μην το θυμούνται τώρα επακριβώς. Η απόσταση από το Πολύστηλο μέχρι τους Φιλίππους πόσο είναι αυτή τη στιγμή?
Η απόσταση από τους Φιλίππους, γιατί όταν λέμε πολύστηλο, δεν θα βάζετε ξερά το πολύστηλο, θα βάζετε το πολύστηλο, το δάτο και το μικροδάτο, έτσι. Ναι. Είμαστε μια ενιαία κοινότητα. Μια κοινότητα, ναι. Αν πιάσουμε από τα σπίτια του μικρού δάτου, για παράδειγμα, και πάμε στους Φιλίππους, πρέπει να είναι γύρω στα 14 με 16 χιλιόμετρα. Αν πιάσουμε την απόσταση που προτείναμε πέρυσι στον Αμυγδαλεώνα, από το μικρό δάτο στον Αμυγδαλεώνα πηγαίνεις σε 4 με 5 λεπτά με τα πόδια. Τίποτα. Είναι 3 χιλιόμετρα. Ναι, τίποτα. Και υπόψη, έτσι, είναι 3 χιλιόμετρα από τον πίσω το δρόμο που στην ουσία δεν περνάει ούτε αυτοκίνητο, γιατί εμείς δεν κολλήσαμε μόνο στα χιλιόμετρα της συγκεκριμένης απόστασης με τους Φιλίππους. Κολλήσαμε και είχαμε βάλει και βίντεο μάλιστα που στείλαμε στο Υπουργείο, ότι στην απόσταση αυτή είναι γεμάτο με εκκλησάκια δίπλα. Γιατί είπαμε η περιοχή μας εδώ είναι λίγο ιδιάζουσα, έτσι, το χειμώνα. Με τις ομίχλες, με το πολύ επικίνδυνο κομμάτι από τον κεντρικό ανεβαίνοντας πάνω στη Σέλινη. Είναι πολλά, δεν θέλουν, δηλαδή, θέλουν να πάρουν ένα χωριό, δύο χωριά μάλλον, που είναι πάνω στον άξονα Καβάλα Δράμα και να μας πάνε σε ένα χωριό που δεν έχει καν συγκοινωνία. Και δηλαδή να κάνω μια ερώτηση κρίσεως, έτσι, χτύπα ξύλο. Εγώ είμαι γονιός. Δεν λέει πουθενά ότι υποχρεούμε να έχω αυτοκίνητο. Σωστά. Προφανώς, ναι, δεν το λέει. Έπαθε κάτι το παιδί μου σε Σέλινη. Πώς θα πάω εγώ εκεί πάνω? Συγκοινωνία δεν υπάρχει, το ξαναλέω, έτσι. Έχει δύο φορές την ημέρα. Εμείς είμαστε πάνω στον κεντρικό άξονα που περνά λεωφορεία κάθε 20 λεπτά. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά υπήρχε ένας φάκελος με 45-50 σελίδες με τέτοια στοιχεία μέσα, έτσι. Και είπαμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, επειδή απλά και μόνο το συγκεκριμένο χωριό έχει ένα ιδανικό κτίριο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα είναι ιδανικά. Τίποτα. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Το μόνο ιδανικό που έχει το συγκεκριμένο το χωριό είναι ότι έχει ένα ωραίο κτίριο. Για σχολείο, έτσι. Τίποτα άλλο δεν έχει. Είναι εκτός θέσης, είναι άβολο, είναι επικίνδυνο. Με όλα τα συναφή, έτσι. Ακόμα και αυτό που σας είπα, ότι ένας γονιός που θέλει να πάει εκεί πάνω, αν δεν έχει μέσο, δεν μπορεί να πάει. Είπατε για, είπατε για το σχολείο του Αμυγδαλεώνα. Αυτό τώρα είπατε σε πόσο καιρό θα είναι αυτό έτοιμο? Αυτό το σχολείο, επειδή πέρυσι όταν ξεκίνησε όλη η συζήτηση ήταν ακόμα στα σχέδια. Το θέμα είναι ότι έτσι ακριβώς όπως τα είπαμε, έτσι πάει. Έχουν σηκωθεί ήδη τα μπετά. Δηλαδή για να καταλάβετε στις εργασίες που, επειδή περνάω κάθε μέρα λόγω της δουλειάς μου από εκεί, δουλεύανε μέχρι και Κυριακές στα συνεργεία. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη η επένδυση, μιλάμε για ένα κτίριο για 12 θέσεις σχολείου, έτσι. Ναι, είναι πολύ... Δεν ξέρω αν περάσατε καθόλου από εκεί. Το έχω δει το σχολείο, ναι, αυτό. Συνεχίζουν και δουλεύουν ασταμάτητα. Απλά οι λεπτομέρειες που είναι να γίνουν και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν χρόνο. Βέβαια είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που δεν σταματάει το έργο και συνεχίζει, ότι μέσα στη σεζόν αυτή τη σχολική 12-13 θα τελειώσει. Εγώ πιστεύω στο επόμενο καλοκαίρι ότι σίγουρα αυτό το σχολείο θα λειτουργεί. Ναι, αλλά μέχρι τότε τι γίνεται? Μέχρι τότε, εδώ είναι τώρα που σας λέω πλέον ότι αρχίσαμε να ανησυχούμε. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή τώρα τι θα γίνουμε? Θα γίνουμε μπαλάκι, παράδειγμα, για ένα χρόνο στους Φιλίππους? Του χρόνου θα δούμε αν θα πάτε, γιατί εγώ τη βλέπω τη δουλειά, ότι αν θα μας πάνε στους Φιλίππους δεν πρόκειται να φύγουμε από εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η επικινδυνότητα, ούτε οι μεταφορές, τα προβλήματα που υπάρχουν, ούτε αν θα υπάρχουν λεωφορεία να πάνε τα παιδάκια. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Το θέμα είναι ότι μας βλέπω ότι μπορεί και για ένα χρόνο που θα μας στείλουν εκεί να μην φύγουμε μετά από εκεί. Και παρόλο που θα γίνει το σχολείο που είναι δίπλα στα πόδια μας, δεν θα μας πάνε. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί βλέπουμε πώς λειτουργούν όλα. Όλα λειτουργούν. Συσταγωγικά για την προχειρότητα. Όλα λειτουργούν τελικά σε ένα πλαίσιο απλής εξοικονόμησης χρημάτων χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Αυτό ουσιαστικά μας λέει. Προσέξτε με λίγο. Τώρα πάμε στη λογική. Αν θεωρούμε ότι το ότι θα γλιτώσουμε δύο δασκάλους από το πολύστηλο, εξοικονόμηση χρημάτων τη στιγμή που τα μεταφορικά είναι διπλάσιο έξοδο, ναι, εντάξει, είναι εξοικονόμηση χρημάτων. Και σε ένα κτίριο στο πολύστηλο που υποχρεωτικά θα λειτουργήσει, γιατί έχει τον υπιαγωγείο, έτσι. Υποχρεωτικά θα έχει πετρέλαια, υποχρεωτικά θα έχει ρεύμα, υποχρεωτικά θα έχει τα πάντα. Και τον υπιαγωγείο μάλιστα φέτος, από ό,τι έμαθα, από τα 11 που είχε πέρυσι, φέτος θα έχει 22 παιδάκια. Πετρέλαιο έχετε εκεί πέρα τουλάχιστον? Αυτό θα φανεί στην πορεία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν είναι οι δασκάλες εδώ, δεν έχω επαφή, δεν γνωρίζω ειλικρινά τίποτα. Πιστεύω ότι ίσως να είμαστε λίγο καλύτερα από άλλα σχολεία, με την άποψη ότι ένα μήνα θα έχω σίγουρα, αλλά μετά θα υπάρχει σίγουρα πρόβλημα από αυτά που μαθαίνουμε.
Είπατε, επειδή το θέμα αυτό αφορά όχι μόνο τα παιδιά του πολύστηλου, αλλά και τα παιδιά της Λιδίας. Τώρα εντάξει, εσείς είστε στο πολύστηλο, αλλά φαντάζομαι ότι λίγο πολύ επαφές και με ανθρώπους εκεί στη Λιδία έχετε. Αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, είχαμε το ίδιο σκεπτικό με τη Λιδία, απλά το διαχωρίζω γιατί τα επιχειρήματά μας είναι λίγο διαφορετικά. Έτσι, ναι, προφανώς, είναι διαφορετικά τα μέρη. Γι' αυτό το διαχώρισα λίγο, έτσι. Ναι. Τα παιδιά της Λιδίας κανονικά σύμφωνα με το σχέδιο πρέπει να πηγαίνουν στις Κρινίδες. Μιλάμε. Στις Κρινίδες, ναι, στις Κρινίδες. Τουλάχιστον εκεί να βολεύονται κάπως πιο εύκολα, είναι πάνω στο δρόμο. Εκεί υπήρχε πάλι ένα πρόβλημα από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Γιατί βάλανε ακριβώς την επικινδυνότητα με τις κεντρικές διασταυρώσεις που δεν έχουν τις σωστές σημάνσεις και τα φώτα. Εκεί είχαν βάλει στο σχέδιο να γίνει ο πίσω ο δρόμος. Πώς σας ανέφερα εγώ ότι από το πολύστηλο Δάτο έχει πίσω δρόμο για τον Αμυγδαλαιώνα. Είχε ακριβώς την ίδια εκκρεμότητα στο θέμα με τη Λιδία να γίνει ο πίσω ο δρόμος που είναι πολύ κοντά, χωρίς να περνάει από κανένα κεντρικό δρόμο, για να πηγαίνει στις Κρινίδες. Γιατί έχουν και αυτοί ένα δρόμο, ο οποίος όμως είναι στα Μάρο του Χάλια. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί έμπαινε αυτό το ερωτηματικό, να γίνει αυτός ο δρόμος, αλλά επειδή. Όπως σχεδόν τα περισσότερα έργα, ξέρετε για ποιο λόγο σταματήσει και εκεί υπήρχε το ίδιο πρόβλημα. Ναι, κατάλαβα. Οπότε πλέον είστε σε αναμονή. Σε αγωνία σας, σε αναμονή. Να είσαι ουσιαστικά. Το πρόβλημα είναι ότι την τελευταία εβδομάδα. Δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο. Ο μόνος που καταφέραμε και βρήκαμε και ήρθαμε σε επαφή ήταν ο κύριος Γιάννης ο Πασχαλίδης, ο οποίος μας ζήτησε. Παρόλο που ήταν πέρυσι στις κινητοποιήσεις, αλλά επειδή δεν είχε τη βουλευτική ιδιότητα για να ξέρει τι έγινε στην Αθήνα, μας ζήτησε στην ουσία ο άνθρωπος να πάρει από την αρχή το φάκελο και να κατέβει να ψάξει. Βέβαια, δεν το αμφισβητώ και θα το κάνουμε και αυτό, αλλά πιστεύω ότι στο σημείο που φτάσαμε, η λύση θα ήταν ή να βρούμε κάποιον από το Υπουργείο ή να βρούμε τον Υπουργό. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που ξέρει το θέμα πολύ καλά και σας είπα έτσι για την επαφή που είχαμε πριν από 1,5 μήνα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε προσωπικά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο για να δούμε τι μπορεί να γίνει με το θέμα αυτό, να δούμε τι ενημέρωση υπάρχει. Να ξέρουμε και. Εγώ προβληματίζομαι αφάνταστα που δεν σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο από τη γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας. Το γραφείο που είχαμε πέρυσι στην επαφή, γιατί στην ουσία εκεί μέσα έγινε όλο το σκηνικό πέρυσι, έτσι. Μέσα σε αυτό το γραφείο έγιναν όλα. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Ό,τι καταλάβατε, καταλαβαίνουμε κι εμείς. Το καταλάβαμε. Μια χαρά. Μην αγχώνεστε, κύριε Μοσχόπουλε. Λοιπόν, κύριε Μοσχόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την επικοινωνία σας μαζί μας. Ας ελπίσουμε ότι θα πετύχετε στο σκοπό σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι η παρέμβασή σας λίγο να βοηθήσει. Μακάρι. Το που θα προσπαθήσουμε να βοηθήσει όσο μπορούμε περισσότερο. Να είστε καλά, κύριε Μοσχόπουλε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.